Είμαστε από το 2005, λέγαμε, για τον Άντωνι Γκοντζάλες. Αυτός κρύβεται πίσω από τους M83. Θυμάμαι, είχαμε και το άλμπουμ εκείνης χρονιάς, το Before the Dawn Hills, στην ανασκόπηση, στη λίστα με τα σημαντικότερα άλμπουμ. Το τελευταίο το άλμπουμ εδώ, Saturday's Youth, Graveyard Girl. Βλέπω εδώ τις ημερομηνίες και τις χώρες, τις πόλεις για την περιοδία του Springsteen, και αυτός με καινούριο άλμπουμ, το έχουμε παίξει εδώ και καιρό. 2 του Ιούνιου στην Ευρώπη. Βλέπω Σουηδία, Νορβηγία, Γερμανία, Αυστρία, Δανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα δεν βλέπω κάπου. Και εύχομαι κάτι να αλλάξει. Ενώ μαθαίνω ότι πηγαίνει εξαιρετικά η προπόληση των εισιτηρίων για τους AC/DC. Και είναι λογικό, βέβαια. Στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Λοιπόν, είμαστε ήδη 20 λεπτά με τις 9. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο Άντωνι Γκοντζάλες. Άντωνι. Yeah. How are you, Δημήτρης Αντωνόπουλος from Channel One. Okay, hi. Are you okay? Yeah, I'm good. Okay. Tell us some things about Saturday's Youth, one of the best albums. This is like a very different album comparing to the previous ones. Mm-hmm. I don't know, I think it's just like a tribute to my teenagers and also a tribute to the 80s music. Mm-hmm. So that's what the album is all about, you know. Yeah. Do you hear much of the Kraftwerk influence in today's music scene, electronic scene? Not really. I tell you, I'm not a big fan of Kraftwerk. Mm-hmm. I think it's an overrated band. No, that's interesting. Yeah. Okay. Can you tell us some things about your collaboration with Ken Thomas, maybe? I mean, because I wanted to have like a very 80s sound, mm-hmm, in my music, in, mm-hmm, this album. Yeah. I mean, Ken Thomas worked a lot with a lot of 80s bands like Cocteau Twins and Depeche Mode. Mm-hmm. So for me, the choice was really obvious, you know, working with him. Yeah. That's the reason why I chose to work with him. Okay. Are you on tour now? Are you on the road? Yeah. Okay. On USA? Yeah. Okay. Can we expect a new album soon, maybe? A new album? No, I don't think so. Not before 2010, I believe. Okay. Thanks, Anthony. Thank you very much for your time. You're welcome. Thank you. Μέσα στο 2010 το επόμενο άλμπουμ, και είναι λογικό αυτό για τον Άντωνι Γκοντζάλες. Και έχει ενδιαφέρον ότι θεωρεί πως είναι υπερτιμημένη η Kraftwerk, ένα σχήμα αναφοράς βέβαια για την ηλεκτρονική μουσική. Και μάλιστα χαρακτηριστικά μας είπε για τον Ken Thomas, τον παραγωγό του, στο τελευταίο του άλμπουμ που ακούμε εδώ, μια επιλογή που έχει να κάνει με τον ήχο της δεκαετίας του 80. Μας ανέφερε χαρακτηριστικά σχήματα όπως οι Depeche Mode και οι Cocteau Twins. Έχει κάνει παραγωγές εκεί ο Ken Thomas στο παρελθόν. Και είναι ξεκάθαρο, όπως μας είπε άλλωστε, ότι ήθελε να δώσει έναν ήχο που πατά στα 80's σε αυτό το τελευταίο του άλμπουμ, αρκετά διαφορετικό από το προηγούμενο. Αλλά καλό.